Έσβησε το καντήλι σου, πουτάνα. Δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Τι λες, μωρή? Με σκότωσες μια φορά. Δεν μπορείς να με ξανασκοτώσεις. Έτσι λες εσύ. Μπορεί να ξεχωρίσεις τη μορφή τους μέσα στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα. Σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή, ακαθόριστη γραμμή. Που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη δέκατη εντολή. Λένε πως άμα χάσεις ένα μέλος του σώματός σου, συνεχίζεις να το αισθάνεσαι. Σαν να παραμένει κομμάτι του εαυτού σου. Νιώθεις πόνο, φαγούρα. Αυτοί που χάνουν την ψυχή τους. Αυτοί. Τόσοι άνθρωποι πέρασαν από πάνω μου και δεν άφησαν ούτε ένα σημάδι. Ξέρεις γιατί? Δεν υπήρχε τίποτα να σημαδέψουν. Τίποτα να βεβηλώσουν. Τίποτα. Σαν να φορούσαν κάποια άλλη όσα μου συνέβαιναν. Και ύστερα έπεσα πάνω στο φυλαράκο σου. Σαν να ξύπνησα ήταν. Και όλο αυτό το τίποτα έγινε θυμός. Γι' αυτό. Κάτι έκτακτο. Ναι. Όχι, δεν μπορεί να αναβληθεί. Άντε ρε κορίτσι μου, μια ώρα εκεί μέσα. Τίποτα, ένας. Να σου πω, στείλε καμιά άλλη. Σου είπα δεν μπορώ, εντάξει. Έλα, σε κλείνω τώρα. Θα ξενερώσω και θα πρέπει να το πάμε από την αρχή. Άντε γαμώ τη βιζίτα μου μέσα, γαμώ. Άξιζε που περίμενες. Δεν άξιζε. Έλα εδώ. Βιάζεσαι. Πολύ βιάζεσαι. Έλα εδώ, μωρή, σου λέω. Το πρακτορείο θέλει πελάτες να μένουν ευχαριστημένοι. Για special δεν πλήρωσες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα παιχνίδι για άτεκτα παιδιά. Μουστάρεις τριπτυζάκι, ε? Φτιάχνεσαι, μωρό μου. Είναι οι πελάτες. Έχουν ειδική πεταχείριση. Γι' αυτό θα το κάνω αλλιώς. Λίγο πιο αποκαλυπτικό. Πιο άγριο. Αν και εσύ δεν είσαι καινούριος πελάτης. Γνωριζόμαστε καλά εμείς οι δύο. Κοίταμε, ρε. Κοίταμε, ρε, μαλάκα. Με θυμάσαι? Λέγε, με θυμάσαι! Θα ήθελα να κρατήσει περισσότερο όλο αυτό. Να το συζητήσουμε λίγο. Ξέρεις, να μου πεις τη δική σου οπτική γωνία. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο. 20 χρόνια το περίμενα. Στο ξανάπα πήρα το πρακτορείο και το ακύρωσα. Δεν πήγα στο ραντεβού. Και αυτοί που είδανε στη ρεσεψιόν? Άλλοι ήταν. Μάλιστα. Και εσύ δηλαδή εκείνο το βράδυ συναντήθηκες με αυτές τις τρεις? Τι γύρευες με αυτές τις τρεις? Φίλες μου είναι. Μία νοικοκυρά, μία ταμεία σε σούπερ μάρκετ, ένα στέλεχος πολυεθνικής και μια πουτάνα. Σαν ανέκδοτο είναι. Είδες,
Χαιστήκαμε στα γέλια. Γιατί συναντήθηκες με αυτές? Να κόψουμε τη Βασιλόπιτα. Τι ρωτάς τώρα? Εσύ γιατί συναντιέσαι με τους φίλους σου? Ξέρεις τι λένε στην πιάτσα? Ότι οι πουτάνες μόνο με πουτάνες κολλάνε. Και οι μπάτσοι με μπάτσους. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά. Ωραία γραφιάκια έχετε εδώ στο εγκληματολογικό. Κάλεσα τώρα το Ιθό να έρθει να μαζέψει να τελειώνουμε. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω. Αλλά το ανθρωπάκι δεν το φάγα εγώ, στο ξανάπα. Με τις άλλες ήμουν όλο το βράδυ. Τις έβαλες να στο υπογράψουν κιόλας. Τι σκατά παραπάνω θες? Ξέρεις ποιος με έστειλε, δεν ξέρεις? Και ποιος και τι? Κι όλα τα ξέρεις. Τι μου είπε μόνο δεν ξέρεις? Πού πέρα με πιεστώ. Θα τα απολαύσω. Πρώτα με σένα και μετά με τις άλλες εσείς τις καριόλες. Με τη σειρά για να θυμηθείτε τα παλιά. Αρβανιτίδου, σήκω. Βγαίνεις. Τι λέει? Τον βρήκατε το Φωνιά? Για πες, τον έχεις τον ενοχό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν με αφήνεις. Έλα, προχώρα. Σιγά και μη δεν τον βρίσκατε, αφού εσάς τίποτα δεν σας ξεφεύγει. Πολλές σου φάνηκαν οι μέρες εδώ μέσα, ρε Αρβανιτίδου. Δεν είναι μέρες. Τέλειωσε? Τίποτα δεν τέλειωσε. Τώρα αρχίζει. Οι άλλες που είναι? Μας περιμένουν. Πάμε. Ευχαριστώ. Τίποτα. Έλα, σ' ακούω. Όχι, σήμερα δεν γίνεται. Μίλησα εγώ μαζί του. Θα πάρει την έκθεση στην ημερομηνία που συμφωνήσαμε. Όχι, σήμερα δεν μπορώ. Έχω μια οικογενειακή υποχρέωση. Έλα, τα λέμε. Ποτέ δεν τελειώνει. Η δουλειά, λέω, δεν τελειώνει ποτέ. Πολύ κυριλέ η φάση εδώ που δουλεύεις. Καιρός πάει, ρε Μουρή. 3 χρόνια. Και βάλε. Πώς είσαι, ρε? Ωραία, ρε. Ωραία, ξέρεις. Με λένε Αλίκη και είμαι καλά. Πόσο καλά, ρε? 214 μέρες καθαρή. Εσύ? Αγάπη μου. Φοβήθηκες εκεί μέσα? Κομμένη φαίνεσαι. Καλά, δεν σε ταΐζανε. Νηστική σε αφήσαν τα γαϊδούρια. Να σου πω, πες να τις φέρουν κάτι να φάει, ε. Κούκλα, είσαι ένας εδώ. Για ανάγκες του επαγγέλματος. Ο άντρας, το παιδί σου, όλοι καλά? Τρία χρόνια ένα μορφωτήριο. Και μετά ανηλίκων στον Κορυδαλό, άλλα 3. Αυτή ήταν η εφηβεία μου. Και 2 κέντρα αποτοξίνωσης. Μπούκονα. Ό,τι έβρισκα μπροστά μου, μπούκονα. Ίσα-ίσα να μην κοιμάμαι, με τα μάτια ανοιχτά, το ένα βράδυ μετά τ' άλλο. Κι ύστερα, όταν με νικούσε ο ύπνος, ερχόσουν εσύ. Κάθε φορά, εσύ και οι άλλοι 2, όπως τότε. Ξέρεις τι είναι οι μεθαμφεταμίνες, ρε Γελίε? Ξέρεις τι κάνω στο μυαλό? Ξέρεις πόσο πονάς αν πεις να κόψεις? Μου κλέψε τον ύπνο, ρε καθήκια! Μπάσταρδι! Γι' αυτό!
Αν σε ξαναενοχλήσουν, θα πω να σε αναλάβει ένας από τους δικηγόρους της εταιρείας. Δεν νομίζω, ρε Μαρία. Δεν έχουν τίποτα για να με τραβήξουν μέσα. Πώς ήτανε? Ποιο? Ξέρεις. Που τον... Ξέρεις. Ωραία. Σαν δώρο που το περίμενα 20 χρόνια. Πολύ ωραία. Ήξερες ότι ήταν αυτός όταν... Όχι, σύμπτωση. Άνοιξα την πόρτα, τον είδα μέσα και πάγωσα. Αυτός ούτε που με κατάλαβε. Μετά άρχισε τα θέλω κόλπα και να βγάλουμε γούστα και μου είπε να τον δέσω. Και έτσι όπως τον είδα δεμένο μπροστά μου, έφαγα φλάς κανονικό. Τι κλαις ρε, Δεσποινάκη? Άσε με ρε, Σοφία. Άσε με, συνέχισε. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Φτηνά τη γλίτωσες. Καθόλου φτηνά. Τόσα χρόνια πληρώνω και όχι μόνο εγώ, όλες μας. Μα τους άλλους δύο τι θα γίνει? Αυτό που άρχισε η Σοφία πρέπει να τελειώσει. Τι με κοιτάς? Τις άλλες ρώτα. Μέσα. Μέσα. Πρέπει να σας κλείσω, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, ναι, το πόρισμα θα βγει τη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ. Με τον άλλον, τι έγινε? Άνοιξε η γη και το κατάπιε, δεν υπάρχει πουθενά. Από τότε, ο πιο έξυπνος ήταν. Αυτός εδώ? Δύο καταδίκες. Τη μία έκανε και φυλακή. Για... Βαριές σωματικές βλάβες. Ιδίως έμεινε. Δεν άλλαξε. Τα σκατά, όσο καιρός και να περάσεις, κατά θα μείνουν. Τώρα είναι φύλακα σε σχολείο. Καλά είπα εγώ. Υπηρεσία προσφέρουμε. Λίγο με το δονητή μου μοιάζει αυτό. Ναι, και πρόσεξε που θα το βάλεις, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το δονητή σου. Πόσα έδωσες γι' αυτό? Αυτός εκεί είναι. Μιλάω, ρε γελία. Εμένα είπες γελίο με σκρόφα. Μπα. Τι βλέπω? Βγήκε εκδρομή το μπουρδέλο. Σου θυμίζουμε τίποτα? Ελάτε μια να σας γαμίσω. Να σου πω άμα μου θυμίζετε τίποτα. Λάβος κεφάλες κι αυτές εσύ, μαλάκα. Έτσι. Για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη. Τι έκανες, μωρή καριόλα? Δημοτικό ορφανοτροφείο πριν 20 χρόνια.
Σου λέει τίποτα? Θα σου γαμίσω, μωρή καριόλα! Δεν νομίζω, ρε μεγάλε. Όχι πια. Για να σε βοηθήσω λίγο, εγώ είμαι η Σοφία. Και τα κορίτσια από εδώ θέλουν και αυτά να σου πούνε κάτι. Εμένα με θυμάσαι, ρε γελίε. Αλίκη. Μαρία. The circle is a vicious circle. Περίμενε. Από πού θες να ξεκινήσουμε, ε? Από το προσωπάκι ή από κάπου αλλού? Άσε, μην κουράζεις το μυαλουδάκι σου. Θα διαλέξω εγώ. Τι έγινε, τι έχεις? Δεν μπορώ, θα σταματήσω λίγο. Φοβερό ήταν, φοβερό. Τον είδες, ρε, τον Μπούστη, τον είδες? Τι χαλάει, ρε, κόφτα. Εδώ που μπορείς, σταμάτα. Με τον άλλον τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε. Πώς είσαι? Φοβήθηκα. Φυσικό είναι. Μετανιώνεις. Εσύ? Όπως και με τον άλλον. Τίποτα. Μόνο σαν να το περίμενα χρόνια. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, κύριε Φαντίδη, σας ακούω. Φυσικά και ξέρω τη διαφορά ώρας με Τόκιο. Καταλαβαίνω. Το συντομότερο δυνατό. Σήμερα το βράδυ. Καλή σας μέρα. Πολλά παρεδώσα έχεις με αυτό, ε. Ναι. Σοφία, ήθελα να σου πω ότι στο γραφείο αυτό τον καιρό κάνουμε προσλήψεις. Ως γραμματείς τους προσλαμβάνουμε, αλλά αν δουλέψουν σοβαρά, ανεβαίνουν γρήγορα. Ναι. Και στο πρακτορείο που δουλεύω χρειάζονται κορίτσια. Άμα ενδιαφέρεσαι να μου πεις. Είναι το ίδιο. Το ξέρω, ρε μαράκι. Το ξέρω. Ξέρεις τι μου έκανε περισσότερο εντύπωση? Με τον τύπο. Πόσο εύκολο ήταν. Ξένα και μετά με τις άλλες εσείς τις καριόλες. Με τη σειρά, για να θυμηθείτε τα παλιά. Θες την τζαντούλα, α? Ας τη δώσω. Τι έχουμε εδώ? Αυτό κατάσχεται.
Θα την ξαναβρεις εκεί άμα τελειώσουμε. Αν και δεν πρόκειται να την ξαναχρειαστείς. Από πού θες να ξεκινήσουμε, ε? Από το προσωπάκι ή από κάπου αλλού? Άσε, μην κουράζεις το μυαλουδάκι σου. Θα διαλέξω εγώ. Τραπέζι προσπαθούσα να φτάσω, μαλάκα. Όχι την τσάντα. Οι άλλοι βλέπουν αυτό που φαίνεται. Μια γυναίκα που δουλεύει 16 ώρες τη μέρα. Σκληρή, απαιτητική, απάνθρωπη. Λένε στο γραφείο. Διάφορα λένε από πίσω μου. Ούτε που μπορούν να φανταστούν πόσο θα ήθελα να ήταν αλλιώς. Να μην φοβάμαι. Να μην φοβάμαι τους ανθρώπους τόσο πολύ. Να μπορώ να αφήσω κάποιον να με πλησιάσει, να ερωτευτώ, να μην είμαι τόσο μόνη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Γι' αυτό. Για πες, ρε ομορφόπεδο, πού είναι αυτός? Εδώ. Άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί. Πού είναι, λέγε. Να τη γαμίσω. Ήτανε που λες αυτή η πουτάνα. Ήτανε πολύ όμορφη. Αλλά μιλούσε. Όλο μιλούσε. Και τελικά ο ταβαντζής της έκανε 5 χρόνια μέσα. Και ήταν βγήκε. Την έψαξε. Και τη βρήκε. Της έδωσε να φάει μια πετσέτα. Σαν κι αυτή εδώ. Η πουτάρα δεν ήθελε, αλλά καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Κατάπινε λοιπόν. Κατάπινε σιγά σιγά την πετσέτα. Και ο τύπος την κρατούσε από την άκρη της. Και όταν κόντευε να την καταπιεί όλη, ο τύπος την τράβηξε απότομα έξω. Και μαζί με την πετσέτα, ξέρεις, βγήκε και ο ισοφάγος της. Βλέπεις που είναι έτσι μαλακή και αφράτη. Ρουφάει τα υγρά και τον αέρα. Και άμα την τραβήξεις, βγαίνουν όλα μαζί έξω. Η πουτάνα που σου έλεγα έκανε 10 ώρες να πεθάνει. Και δεν ήταν καν μαχαιρωμένη. Λοιπόν, λέγε. Έχω ένα τηλέφωνο. Έλα, μας βρήκε. Από την αστυνομία, μάλλον. Έμαθε για τον άλλο στο ξενοδοχείο. Έστειλε ένα σε μένα. Πάρε τα κορίτσια και πέσουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Αφού έστειλε αυτόν, θα στείλει και άλλον. Θα σας πω εγώ που θα βρεθούμε. Πάρτες και πέσουν να φύγουν τώρα. Χριστέ μου, τι θα σκέφτεται τώρα? Τίποτα από όλα αυτά δεν του είχα πει. Άρων μες τη νύχτα με το παιδί στην αγκαλιά. Στη μητέρα του πήγε? Δεν έχει ανάγκη. Άμα είναι στη μάνα τους, καλύτερα από παντού περνάνε. Τι θα σκέφτεται η πεθερά μου? Ποιος τη γαμάει την πεθερά σου, ρε Δέσποινα Βραδιάτικα? Κανείς. Και είναι μόλις 50 χρονών γυναίκα και έχει πρόβλημα. Ναι. Καλά, ε. Είχε κάτι κρέμες και κάτι ιστορίες και ρίξα μέσα στο νερό καταπληκτικά. Δεν μου λες. Εσύ όλη μέρα εδώ μέσα κυλιέσαι. Περίπου. Και οικονομάς κιόλας, έτσι. Έτσι. Είσαι αυτό που λένε πολυτελείας. Αχα, γιατί διαφέρεσαι? Πρόσεξε, γιατί εμένα ήδη μου πρότεινε να στείλω βιογραφικό στο προκτορείο της. Άφρα κορίτσια, πως τότε. Όλες μαζί πάλι. Σοφία, δώσε μου το κινητό του τύπου. Έχω κάποιον δικό μου που μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι.
καιρό έχω να μείνω ξύπνια τόσο αργά. Εγώ πάλι όχι. Αλήθεια ζητάνε γραμμάτι στο γραφείο σου. Ενδιαφέρεσαι. Να τελειώσει αυτό θέλω. Αυτός ο κάποιος που μπορεί να βοηθήσει. Τι γνωστός σου είναι. Γνωστός. Γνωστός, γνωστός. Μην με κοιτάς έτσι. 16 ώρες τη μέρα δουλεύω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί κι εγώ τόσες δουλεύω, αλλά τέτοιο θέμα δεν έχω. Αυτό που κάνεις, για τα λεφτά το κάνεις. Αν είναι για τα λεφτά, μπορώ... Όταν μαζέψω όλα όσα χρειάζονται για ένα σαν κι αυτό, θα σταματήσω. Την έχεις μαζί σου. Ακόμα. Είχε δίκιο πριν η Δέσποινα. Όπως τότε. Έλα, πάμε να κοιμηθούμε. I was gone, I see. Πάμε από εκεί να μην γυρίζουμε στους δρόμους. Δεν το πιστεύω. Μοιάζει τόσο πολύ με το σπίτι της φωτογραφίας. Είναι το πρώτο πράγμα που αγόρασα. Μαρία, πολύ ωραίο το σπίτι. Εσύ τέλεχος, άμα τελειώσουμε με τα καριόλια, να στήσουμε κανένα παρτάκι εδώ, έτσι. Όταν έκλεισε το ίδρυμα μετά τις καταγγελίες που έγιναν, έφυγε από την Αθήνα και άλλαξε το όνομά του. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολο να τον βρούμε. Τώρα δουλεύει στη νύχτα, πουλάει προστασίες και τέτοια. Γι' αυτό σου έστειλε τον άλλο ένα σπίτι. Ναι. Ο γνωστός αυτός εδώ έχει κάτι χαρτιά από την εταιρεία που έβαλε το σύστημα συναγερμού στο σπίτι του. Τελευταία τεχνολογία. Κάμερες, μαλακίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φοβάται. Φοβάται, ναι. Και κάτι τελευταίο. Έχει παντρευτεί μια Σβετλάνα κάτι, ξένη. Έχουν ένα παιδί. Κορίτσι. Τι? Ακούω προτάσεις. Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον δικό μου και θα του μπλοκάρει όλους τους λογαριασμούς. Δεν θα μπορεί να πάρει τίποτα. Ούτε από τράπεζες, ούτε από πιστωτικές, ούτε από πουθενά. Καλά, βρε μέρη μου. Μία το όπλο. Μία αυτό. Τι σου γραφείο είναι αυτό που δουλεύεις? Σύμβουλη επιχειρήσεων. Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι τη χάρη. Τέλος πάντων. Αυτό είναι καλό να δεν βρούμε κάτι άλλο. Κάποια άλλη ιδέα υπάρχει? Σαν τον προηγούμενο, δεν γίνεται να πάμε στα ίσα και μπαμ, μπαμ να τελειώνουμε. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Βρε μέρη μου, μας έχεις αλύσει με αυτό το κινητό. Συγγνώμη. Ναι. Μήπως να τον αφήναμε? Το παιδάκι του σκέφτομαι. Λοιπόν, τέλα με, θα σε πάρω εγώ. Το έχω, πάμε. Είσαι σίγουρη? Θυμάστε σου είπα για τον άλλον? Τα σκατά όσος καιρός και να περάσει, σκατά θα μείνουνε. Περίμενε. Περίμενε λίγο. Θέλω να σου μιλήσω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ.
Μια φορά προσπάθησα να φύγω, αλλά με γύρισε πίσω. Μα πιο πολύ φοβάμαι για το παιδί. Έχω δει πως το κοιτάει. Ποιες είστε? Άστο αυτό. Ταυτότητα διαβατήριο έχεις μαζί σου? Πήγαινε σπίτι, πάρτα και πάρει και κανένα δυο ρουχαλάκια για το παιδί και κάντινα. Όχι. Όχι, δεν μπορώ, φοβάμαι. Μια χαρά μπορείς. Παρά αυτά, και το βράδυ έλα τόσα και τις πρώτες μέρες. Θα φύγει σήμερα, κατάλαβες? Θα με βρει. Θα με βρει, θα μου κάνει κακό. Κοίτα εδώ. Κοίτα με. Δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει. Όχι αυτή τη φορά. Τι ώρα γυρίζεις στο σπίτι? Δεν ξέρω. Καμιά φορά 10, καμιά φορά 11. 9 η ώρα θα έρθεις εδώ με τα κλειδιά του σπιτιού και θα μου τα δώσεις. Και μετά θα φύγεις. Θα σε περιμένω εδώ. Κατάλαβες? Ποιες είστε? Απλά κάνε αυτό που σου λέει. Όταν έκλεισε το ίδρυμα, εγώ ήμουν τυχερή. Με πήρε μια οικογένεια. Καλή τους ώρα. Λαϊκοί άνθρωποι, αλλά σωστοί. Σαν παιδί τους με μεγάλωσαν. Και πρίκα μου δώσανε και απ' όλα. Ένα παράπονο είχανε μόνο από μένα. Τόση αγάπη. Τόσα φιλιά. Μια μέρα δεν με είδα να χαμογελάω. Με ρωτάγανε συνέχεια, Δέσποινα, τι έχεις, γιατί είσαι στεναχωρημένη? Τίποτα. Φοβόμουν. Φοβόμουν πως θα με διώχνανε αν τους έλεγα πόσο βρώμικη ένιωθα. Γι' αυτό. Και στο βράδυ, όταν σου δείξα τη φωτογραφία, δεν είπες τίποτα γι' αυτό εδώ? Να, δεν είπα. Δεν ήθελα να σου χαλάσω. 4 τύχη, ρε Σοφία. Τίποτα δεν σημαίνει, τίποτα. Ένα ψέμα ήταν. Ένα όνειρο που το σκεφτήκαμε για να αντέξουμε αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Το αγόρασα και ζήτημα να έχω έρθει 10 φορές. Αλλού είναι το πρόβλημα. Ας το σπίτι. Δεν μου λες. Αυτή την τύπησα την εμπιστεύεσαι? Μόνο στο θυμό μου έχω εμπιστοσύνη. Σε εμάς όχι. Εσύ είσαι η οικογένειά μου. Οικογένειά σου, αλλά τόσα χρόνια δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο. Ο μπάτσος στο τμήμα, ξέρεις τι μου είπε? Η νοικοκυρά, η ταμείας, η σύμβουλος και η πουτάνα. Σαν ανέκδοτο υποτιμάστε. Το είπε και σε μένα όταν ήρθα να υπογράψω την κατάθεση. Δεν έχει άδικο. Τι ξέρει για μας ο μπάτσος, ρε Σοφία? Αυτά που φαίνονται, λέει. Η αλήθεια δεν είναι σε αυτά που φαίνονται. Στα άλλα είναι. Στα κρυμμένα. Έλα εδώ, ρε Βλάκα. Τι έχω πάθει, ρε γαμώτο? Σε τη Δέσποινη έχω γίνει. Πόσα σου χρέωσε γι' αυτό? Πες, είναι καθόλου καλή, ταξίζει τα λεφτά της? Εγώ τα τζάνκια, για ποιο θαραλέα τα ήξερα? Έλα κοντά, ρε. Έλα να δοκιμάσεις. Αλλά τι κάνετε, αμάν ρε Σοφία. Έλα εδώ ρε μανούλα. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε. Κάντινα. Συγγνώμη. Τώρα. Συγγνώμη. Κάντινα, πριν σου κόψω τα πόδια.
Συγγνώμη. Εσύ είσαι η Σοφία, ε. Σε θυμάμαι. Έτσι ήσουν άγρια από τότε. Γι' αυτό μ' άρεσες. Οι άλλες κλαίγανε και εσύ προσπαθούσες να δαγκώσεις. Ποιο γούστο είχε με σένα. Πού είναι οι άλλες τρεις? Φύγανε. Φύγανε. Μάλιστα. Και δεν με σημαδεύει καμιά φιλενάδα σου πίσω από τίποτα δέντρα, ε. Με τον κύριο γνωρίζεις. Που πήγε αυτή την ιστορία με τη συνάδελφό σου και την πετσέτα. Ωραία ιστορία. Θα ήθελα να τη δοκιμάσω και μαζί σου, αλλά ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Η Πρεζού και οι άλλοι που είναι. Θα μετρήσω μέχρι το 3 και μετά θα πυροβολήσω. 1 2 Εδώ είστε όλες, ε. Σαν προσκλητήριο στο ορφανοτροφείο. Ωραία χρόνια, ε. Θα σας παίρνα κανένα χέρι τώρα, αλλά έχετε μπαγιατέψει για τα γούστα μου. Έσβησε το καντήλι σου, πουτάνα. Δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Τι λες, μωρή? Με σκότωσες μια φορά. Δεν μπορείς να με ξανασκοτώσεις. Έτσι λες εσύ, ε. Καμιά μας δεν μπορείς να βλάψεις. Στορκίζομαι, ρε πούστη, θα σε σκοτώσω! Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε κακό. Ήμουν νέος τότε. Σκάσε. Ξέρω ότι ήταν λάθος, αλλά... Σκάσε, είπα. Σας παρακαλώ, είμαι άρρωστος. Χρειάζομαι βοήθεια, σας παρακαλώ. Και εμείς, χρειαζόμασταν βοήθεια τότε. Ξέρεις τι θυμάμαι περισσότερο από όλα, ρε μπάσταρδε? Τα βράδια που δεν μπαίνατε στο δικό μας θάλαμο. Αυτό θυμάμαι. Μέσα σκοτάδι ακούγαμε τα κλάματα των άλλων παιδιών. Τις φωνές, τα ουρλιαχτά τους. Πρώτο βιασμός, και ύστερα το ξύλο και η φοβέρα. Και το πρωί, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Κανένα παιδί δεν μιλούσε γι' αυτό. Αλλά ξέραμε. Φαινόταν. Όχι μόνο στις μελανιές. Στα μάτια μας φαινόταν. Ο τρόμος στα μάτια μας. Και το χειρότερο είναι ότι δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα γιατί. Γιατί κάνατε ό,τι κάνατε. Αυτό ήταν που δεν καταλάβαινα. Δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Εγώ όμως θα σου δώσω να καταλάβεις. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα. Αλλά το θέλω. Θέλω να ξέρεις γιατί θα σε σκοτώσω. Μου κλέψατε τον ύπνο, ρε καθήκια. Μπάσταρδι. Γι' αυτό. Από τότε φοβισμένη. Φοβισμένη και μόνη. Γι' αυτό. Νομίζω πως θα με διώχνανε αν μαθαίναν πόσο βρώμικη ένιωθα. Γι' αυτό. Γι' αυτό, ρε μαλάκα. Thank you.
Πώς είσαι? Αντέχω. Η μικρή πες ό,τι κάνει. Κοιμάτασα, μωρό. Εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Σαν να στερέψαν τα δάκρυά μου. Περίεργο, ε. Saw the trapdoor in